ψαράκια αξιόλογα τα οποία είναι εποχή τους. Φιλολαχάνισα, σήμερα δεν πήρα πολλά πράγματα, ίσα ίσα για να ψαρέψω, τα απαραίτητα δηλαδή. Αλλά την τελευταία φορά που βρισκόμουν σε αυτό το μέρος εδώ, το είχα καθαρίσει τουλάχιστον τριγύρω μου και ψάρευα όλη μέρα και όλη νύχτα, με παρέα κιόλας. Τώρα πέρασε μια εβδομάδα, κοιτάξτε εδώ, είναι το μέρος που είχα εδώ, είχαμε βάλει το τσακίρι μας, το είχαμε καθαρίσει αυτό το μέρος. Αυτό το μέρος το είχα καθαρίσει αυτό εδώ, τουλάχιστον το μπροστά που ψάρευα, δηλαδή μάζεψα και λίγα ξένα πράγματα. Πέρασε μια εβδομάδα, έγινε χειρότερα από ό,τι ήταν. Δυστυχώς δεν μαθαίνουμε και θα έρθει η ώρα που θα μας το κλείσουν το μέρος οι οικολόγοι. Λοιπόν, τώρα πάω να ρίξω, να αναπτύξω γρήγορα τα καλάμια και θα τα πούμε αφού τα ρίξω. Και τα τρία καλάμια, η συνταγή είναι αυτή εδώ, μονάγκιστρο ή μισηρώμενο. Πάω να ξεκινήσω από αυτό το καλάμι εδώ. Από το προηγούμενο ψάρμα μου πυρίσεψαν μερικά. Ένα το πάστοσα, πρώτα θα ρίξω το παστό και μετά θα ρίξω και τα υπόλοιπα. Να το κακάσιμο, το ρίξω και αυτό, παστό είναι αυτό. Μετά στα άλλα ζωντανά, να δούμε. Δουλεύει το παστό. Νομίζω να το κόψω εγώ όμως, πολύ τεράστιο είναι. Και παστά έντερα κάναμε. Για να δούμε το παστό κατά πόσο αληθεύει ότι δουλεύει. Τώρα και το αλάτι που θα πέσει μέσα θα μαλαγρώσει, γιατί είναι χοντροκομμένο αλάτι και θα δώσει τη μυρωδιά του. Το σκουλίκι είναι πιο, έχει γίνει πιο σκληρό, πιο ανθεκτικό, έγινε πιο αντοχής. Είναι που είναι αυτό το σκουλίκι λάστιχο, τώρα με σαν παστό είναι ακόμα πιο λαστιχοειδές, να το πω, πιο σκληρό έγινε. Για πείτε τη γνώμη σας, καλό είναι αυτό ή κακό? Το ότι έγινε πιο σκληρό σημαίνει ότι έχασε τα ζουμιά του, αλλά ταυτόχρονα έγινε πιο ανθεκτικό, δηλαδή έχει και συν και πλην. Ορίστε. Πάμε να ρίξουμε το καλάμι σιγά σιγά να ψαρεύουμε. Ω, παλάκια! Πρώτη βουλή έφυγε. Θα βάλουμε και το ρουφιάνο εδώ. Νομίζω καλά είμαστε. Βάλουμε και το ρουφιάνο να μας προειδοποιήσει για να δεχτούμε επίθεση. Αυτό είναι το σκουλίκι προ μίας εβδομάδας. Κοιτάξτε πόσο ακόμα είναι ζωντανό. Κοιτάξτε εδώ. Το είχα στο φιλιζόλ μέσα με παγωκίστες, άλλαζα μόνο παγωκίστες με βρεγμένη εφημερίδα και άντεξε μέχρι και μια εβδομάδα, και μιλάμε για καλοκαίρι, έτσι.
πάμε τώρα και ένα ζωντανό. Καλό του παστό, αλλά ζωντανό έχει άλλη αξία. Λίγο ελαστικό λίμημα, όπως πάντα, να κρατηθεί το δόλωμα επάνω στο αγκίστρι. Λοιπόν, και το ζωντανό, γρήγορα μέσα και το ζωντανό. Άντε να φύγει το ζωντανό. Έφυγε και το ζωντανό. Να ρίξω και ένα υπό αυτή τη μορφή, έτσι λίγο ανακατεμένο, ανάποδο ή μη ανάποδο. Όλα τα γούστα. Ό,τι θέλει το ψαράκι μου, ό,τι θέλει. Ό,τι θέλω τα ψαράκια. Τι γουστάρουν. Άντε να ρίξουμε την πολυθρόνα μας. Σιγά σιγά να συμμαζευτούμε. Τα καλάμια μπήκαν στη σειρά. Λοιπόν, παιδιά, τα καλάμια είναι έτοιμα στη σειρά. Πήρα την καρεκλίτσα μου. Θα πάρω τώρα και το καφεδάκι μου. Και το ψάρεμα ξεκινάει. Θα κάτσω να το απολαύσω, να χαλαρώσω. Όχι πολλά, μόνο δολώματα μέσα και καθισιό. Θέλω έτσι να χαλαρώσω. Τώρα, τρία καλάμια όπως είδατε τσουτσούνια, στο ένα παστό τσουτσούνι, ένα έχω παστό. Να δούμε, θα δουλέψει, δεν θα δουλέψει. Προς το παρόν φυσάει, έτσι όπως κάθομαι εγώ, από δεξιά, δυτικά. Όπως λέμε, δυτικά όταν φυσάει είναι ο ψαροδιώκτης. Αλλά εντάξει, δεν είναι ο δυτικός ότι είναι φορτωμένος, είναι αυτά τα που γυρνάνε, μία από δυτικός, μία νοτιάς. Εντάξει, πιστεύω ότι θα σταματήσει αυτός ο αέρας αφού πέσει το φως. Προς το παρόν αυτά, σε λίγο θα δεις ο ήλιος, ησυχία, χαλάρωση. Προς το παρόν μόνος, δεν ήρθε κόσμος, θα έρθει πιστεύω, το μέρος μαζεύει και βλέπουμε. Τα απομεινάρια του καφέ που έπινα στο αυτοκίνητο. Κάπου εδώ μπροστά γυρνάει μια χιλώνα. Δεν θα ήθελα να μπλέξω με αυτή τη χιλώνα. Μακάρι να φύγει ήσυχα και ωραία προς τα έξω. Το συνηθίζει να το κάνει αυτό. Συνέχεια μπαίνει και μετά βγαίνει. Μπαίνει τώρα, τρέφεται και ξαναβγαίνει. Τώρα κάπου εδώ γυρνάει. Μακάρι να φύγει. Μην μου μπλέξει κανένα καλάμι. Μετά θα έχουμε άσχημη εξέλιξη. Κάνει βοτιά π.χ. εδώ και μετά τη βλέπεις να βγάζει την κεφάλα της εκεί. Έβγαλε λίγο κεφάλι, ξανά μέσα. Νάτι. Φύγε σε παρακαλώ, μη μου μπλέξεις κανένα καλάμι, σε παρακαλώ φύγε. Θα δώσω μερικές απαντήσεις σε όσους λένε πως τρως ψάρι από αυτόν τον βούρκο. Πρώτον, δίπλα είναι λιμάνι και είναι μπούκα. Το νερό έρχεται από τη θάλασσα. Δεύτερον, το ψάρι δεν ζει εδώ μέσα. Ψάρι μπαίνει και βγαίνει. Είναι πελαγίσια αυτά που κυνηγάμε τέτοια εποχή. Είναι πελαγίσια τα ψάρια, είναι περασιάρικα. Περνάνε, μπαίνουν μέσα και ξαναβγαίνουν. Δεν ζουν εδώ μέσα.
Κάποιοι πιστεύουν ότι από εδώ, εδώ μέσα ζουν και τα βγάζουμε. Όχι, μπαίνουν απ' έξω και ξαναβγαίνουν. Ισχύει για τσιπούρες που μπαίνουν και πελαγίσχες τέτοια εποχή, μυλοκόπια και κρανί. Αυτοί μπαίνουν απ' έξω. Είναι πελαγίσια ψάρια. Για να μην μπερδεύεστε κάποιοι. Το ότι εδώ η ακτή είναι ένα σκέτο χάλι, γι' αυτό φταίμε εμείς οι ψαράδες. Και μόνον. Αφού οι αρουραίοι εδώ κάνουν πάρτι, έτσι και κλείσεις τα μάτια και κοιμηθείς, μπορεί να σκαρφαλώσεις και πάνω σου. Δεν καταλαβαίνει αυτό. Τα διώχνεις και τα ξαναδιώχνεις, έρχονται και είναι τεράστια. Γιατί έχει εδώ αρουραίος. Γιατί έχει παντού από μινάρια, από φάγια, από σκουπίδια, από δολώματα και έρχονται και αυτά να φάνε. Αυτά τα πράγματα στις ακτές. Για πάμε να δούμε τι γίνεται εδώ. Πέρασε κανένα μισάωρο. Εκεί που είστε, τα δολώματα είναι παγωμένα πια. Τουλάχιστον να βγάλω ένα συμπέρασμα. Άμα τα δω παγωμένα, να ξέρω με τι να κάνω. Αν αυτή την ώρα, τώρα με τα μικρά. Γάλασε εδώ. Έλα και ναι, κοιτάξτε εδώ. Όχι φαγωμένα. Δεν υπάρχει ίχνος δελώματος. Πάω να δω και στα άλλα. Μήπως ήταν κατά σύμπτωση τώρα. Κατά σύμπτωση. Μήπως ήταν μόνο σε αυτό. Λοιπόν, το παστό. Από το παστό έμεινε μισό κομμάτι. Ναι. Δεν το φάγαν όλο, αλλά σαν δαγκωμένο φαίνεται. Έχει ακόμα πάντως κομμάτι ακόμα να ψαρέψει. Σε σχέση με το ολόφρεσκο, το ζωντανό, δεν υπάρχει τίποτα. Ξαφανίστηκε. Λοιπόν, αυτό το ξαναρίχνω. Τώρα που έκατσε λίγο στο νερό, σαν να ζωντάνεψε λίγο το η σάρκα, δηλαδή φαίνεται έτσι πιο ζωηρή, το χρώμα είναι πιο ζωηρό. Ενώ κοιτάς επάνω, το καλάμι ελαφρώς κουνιέται, λίγο τσιμπάει, ξανασταματάει, κουνιέται, μετά απλώς βγάζεις και το δόλωμα είναι εξαφανισμένο. Ο αέρας σιγά σιγά αρχίζει και κόβει. Πάει να δύσει και ο ήλιος. Τρία καλάμια προς τον πόρον δεν δουλέψανε. Τα δολώματα στέκονται, τρώγονται από μικρά. Ψιλοκουνιούνται, βάζεις, βγάζεις. Προς τον πόρον ησυχία. Τουλάχιστον απολαμβάνω το καφέ μου. Θέλω να σταματήσω λίγο αέρας, δεν θέλω αέρα και θέλω μια έτσι πολύ ησυχία. Τσουρελάκι. Παγωμένη και αυτή η παρτίδα από δολώματα. Τα μικρά εκεί μέσα. Χαμός, χαμός. Σε αυτό το καλάμι η πετονιά έχει έρθει εδώ πολύ κοντά. Έχει πέσει δηλαδή κάτω, αλλά πιστεύω είναι από τον αέρα που σταμάτησε, έκοψε. Ενώ ο αέρας τραβούσε την πετονιά και τώρα την τσίτωνε δηλαδή στην ουσία. Αλλά τώρα τέλος. Έκοψε ο αέρας, πιστεύω ότι γι' αυτό έπεσε η πετονιά. Καλό και εγώ. Μια διαπίστωση να κάνω. Ναι, δεν έχει τίποτα. Από τον αέρα. Από τα ρεύματα που προσδούνται από τον αέρα. Και αυτό έξτρα φαγωμένο, ας το πούμε έτσι. Σε λίγο θα λείπει και το μισό αγκίστρι του ποζαγκών. Έχει λίγο ενδιαφέρον αυτό.
αυτοκουνήθηκε λίγο στο παστό τσουτσούνι. Έτσι. Οπ. Κάτι χτύπησε και από εκεί τώρα. Κάτι ακούστηκε. Από μια τσιμπιά σε δύο καλάμια και σίγασε πάλι. Και να είμαστε, έχουμε τη δύση του ηλίου. Όσο έχει φως, μόνο μικρό ψαρά. Τσιμπιά, τίποτα. Μόνο τα μικρό ψαρά που μας τρώνε τα δολώματα. Νομίζω ακούγεται, χοροπηδάνε τα κεφαλόπουλα. Τώρα που πέφτει το φως, έχουμε σούρουπ, θα ξεκινήσει το σούρουπ. Ελπίζω να έχουμε κανένα σοβαρό χτύπημα. Στο τελευταίο μάζεμα που έκανα, τα καλάμια, το παστό, το τσουτσούνι, ήταν απείραχτο. Τα δύο φρέσκα με ζωντανό τσουτσούνι ήταν φαγωμένο. Θα δούμε αν το παστό είναι απλησίαστο. Πρέπει να το αλλάξουμε, να βάλουμε ζωντανό. Έλα μικρέ, δώσε, μπορείς. Δώσε μικρέ, δώσε γκάζι, έλα. Έχουμε εδώ στοίχημα. Ποιος θα τερματίσει πρώτος. Προς το παρόν ο μικρός τρέχει μπροστά και είναι με διαφορά πρώτος. Τώρα τα άλλα το ακολουθούν. Έλα, σε σένα ποντάρω μικρέ, τρέχα. Το κουνάει, τι να έχει, κανένα μικρό θα έχει. Α, κοίτα. Ποιο? Με το μηχάνημα. Τι πάει, σε κουδούνι. Όταν πώς είναι συνέγερμα, πιπ, αυτό κάνει. Ναι. Βάζει εσύ ένα που το βάζει πάνω στην πετουνιά και κάνει όταν το τραβάνε. Α, κάτω. Ναι, έχει και τέτοια. Είναι για να μην κάθεις και το κοιτάς συνέχεια και κουράζεσαι. Καταλάβες, αυτό κάτι πρέπει να έχει. Πρέπει να έχει κάτι. Μικρό. Τουκ έκανε ένα. Κάνα μικρό μυγλοκόπητο που ήταν. Ένα τσιπούρα μπορεί. Ήταν μυγλοκοπήσιο αυτό το χτύπημα. Ναι, έκανα, όχι μεγάλο. Δεν θέλει κανένα μεγάλο, ε. Κάπου τόσο. Το περίμενα να δαγκώσει και να το καρφώσω. Α, δεν είναι μεγάλο. Και μικρό να είναι. Σημασία είναι ότι έχετε βγάλει κάτι. Τουλάχιστον ότι εμφανίστηκε πες κάτι. Για να δούμε τι βγάζουμε. Όχι, μεγάλο δεν είναι, αλλά μέτρο πρέπει να είναι. Αυτό τίποτα. Ήρθα εδώ και σε έφερα τύχη. Μπράβο ρε. Ω! Ξαγιστρώθηκε, απλά. Τάκ. Χοροπίδι. Ναι ρε, τόφτσι. Δεν πρέπει να ήταν πολύ μεγάλο, ήταν κάποιο. Αλλά καθόταν, τόφτσι, δεν πιέστηκε καλά. Τόφτσι, τάκ. Λοιπόν, εδώ η παρέα μεγάλωσε. Το αλάνι εδώ παίζει, βαράει, τι κάνει. Τι παίζει? Δεν παίζω, ψάχνω να δω πόσα δεδομένα έχει από πάνω. Για να παίξει δηλαδή. Δεδομένα για να παίξει. Μετά από πολύ καιρό συναντηθήκαμε. Πού είναι το καλάμι, Ζήβη, θα πιάσει καλάμι. Α, το εκεί, κάθεται. Το δικό σου καλάμι πού είναι? Εμένα, εκεί. Μπαπά, δεν έχει σύνδρομο. Αυτό εδώ κάτι κάνει εδώ, τόση ώρα. Κάτι κάνει. Τίγγιλι. Ναι, καμιά τσιπούρα. Τσιπούρα λες? Σίγουρα. Δεν φαίνει. Πω. Κάνα δύο τόσο το πολύ να είναι. Δεν θα είναι μεγάλη. Μπαμπά, τσιμπάει. Τσιμπάει καλά. Τώρα τραβήξε μία καλή και όποιος προλάβει. Έλα, έτσι. Εσύ πρέπει να βγάζεις κανένα. Να παλέψουμε κανένα θηρίο. Αυτά είναι τυχερά. Μέσα δεν έχει.
Όχι, βγάλετε ρε παιδιά, δεν ψαρούκανε αυτά. Δεν χωράει σε δύο χέρια, βλέπω. Το τέρας. Βγάλε από κάτω τους χυμούς σου. Τι ωραία. Κάτι πιάσαμε τουλάχιστον. Όλη νύχτα ένα μεγάλο τίποτα. Έχω κλεφτοκοιμόμουν. Έβγαζα τα δολώματα, τα καλάμια μάλλον. Έβαζα τα δολώματα διαρκώς, αλλά ουσία μηδέν. Το βράδυ δεν τρώγονταν τα δολώματα και τα έβγαζα ατόφια. Αλλά γενικά η νύχτα πέρασε σκέτη απαγοήτευση. Τώρα ξημέρωσε. Έχει ήρεμο καιρό. Δεν ούτε φυσάει τίποτα, ωραίος καιρός. Το βράδυ είχε πολύ υγρασία. Έτσι μια... ήθελες μια εστία να σε ζεσταίνει. Σε κάποια φάση ανάψαμε κάτι κλαδιά που βρήκαμε. Ενδιαφέρον ήταν το βράδυ έτσι να κάθεις στη φωτιά και να μην τσιμπάει. Αλλά εντάξει, ήσυχη ημέρα, χωρίς τσιμπιές. Τώρα η αρματοσχέση και τα αγκίστρια βαίνει για μουρμούρια και τέτοια, οπότε ίσως να έβγαζα μουρμούρες, αλλά τα αγκίστρια έβαλα μεγάλα, ώστε να άμα πάρω κανένα καλό κομμάτι, να μπορώ να πάρω κανένα καλό κομμάτι. Τέλος πάντων, βλέπω ότι σήμερα δεν θέλει να φάει. Ήταν κι άλλοι δίπλα μου όλο το βράδυ. Δεν υπήρχε καθόλου κίνηση. Εντάξει, γίνονται και αυτά, μέρα είναι τέτοια. Τώρα θα χτυπήσω ένα καφεδάκι γιατί είμαι tragic που λένε. Θα χτυπήσω ένα καφεδάκι λίγο να ανοίξει το μάτι. Εδώ κάτι έχουμε. Κάτι έχουμε εδώ. Καλούτσικο.
Νομίζω τσιπούρα, τσιπούρα. Καλή τσιπούρα. Μια ωραία τσιπούρα. Μια ωραία τσιπούρα. Τι ωραία. Ούτε τσίπησε. Μπορεί ψάρια να μην πήρα. Πήρα ένα ωραίο κομμάτι. Αλλά το χαβαλέ μου τον έκανα. Πάντα τέτοια. Κοινά τα μας. Όλη νύχτα τίποτα. Κάτι μικρά. Σπαράκια. Ούτε η τσιμπιά δεν έκανε, ούτε το καλάμι κουνήθηκε. Απλώς πήγα να το σηκώσω και η πονηρή τσιπούρα καθόταν επάνω. Αυτά έχει ζωή. Βγαίνει ένα ωραίο ψαράκι, όλη νύχτα όμως τίποτα. Γι' αυτό λιγόμαστε ψαράδες. Τι έχουμε πάλι εδώ. Το κατέστρεψε το καημένο. Να το. Ζωντανό για λαβράκι. Ζωντανό για λαβράκι, αυτό είναι ό,τι πρέπει. Για λαβρακάκι, ό,τι πρέπει. Δεν έχω τώρα χρόνο να ασχοληθώ. Και ανάλαβα, πριν απελευθέρωσα ένα τέτοιο σπαράκι και μετά από μια ώρα είδα ότι ένα ζυγλάρος βούτυξε για να τον φάει, γιατί μάλλον ήταν εδώ, δεν κατάφερε να επιβιώσει. Αυτός ζωντάνεψε. Προσεκτικά το τρώει το δόλωμα, δεν κάνει βαθύ χτύπημα, ένα χτύπημα ενεργοποιήθηκε ο ειδοποιητής και τώρα απλώς το γλύφει και λίγο η άκρη της μύτης λίγο κουνιέται. Να, πάλι τα ίδια. Το αφήνω μέχρι να αποφασίσει να το πάρει καλά στόμα. Έλα, θα φάμε. Αυτό μάλλον δεν θα φάτε. Οχ, ψωμάκι το δρώνει καλά πάντως. Πω, πω. Μια χαρά. Εγώ πρώτα τα σκουπίδια μου τα αφήνω κάτω στην ψαρέφτρα μου και πριν φύγω τα μαζεύω. Έτσι μου βολεύει, εκείνη την ώρα τα αφήνω κάτω και μετά πριν φύγω τα μαζεύω. Άμα φυσάει βέβαια δεν τα αφήνω κάτω. Με αυτά τα ολίγα φτάσαμε στο τέλος του ψαρέματος. Όσο και αν είμαι κουρασμένος, για μένα πάντα το ψάρεμα περνάει πολύ γρήγορα. Δηλαδή πότε ήρθα, πότε πέρασε αυτή η ώρα και πότε φεύγω. Όσο και να είμαι κουρασμένος, για μένα το χρονόμετρο και το ρολόι κυλάει πολύ γρήγορα. Όπως είδατε όλο το βράδυ, χάλια, μαύρα χάλια, και στο σούρουπο και στο ξημέρωμα. Βλέπω και σε άλλους ψαράδες, δεν υπάρχει κινητικότητα. Δύσκολη ημέρα, δύσκολη βραδιά. Αλλά
ευχάριστη βραδιά. Έστω και μια τσιπούρα, καλή, ωραία, μια χαρά είναι. Πήρα, είδα μερικά σπαράκια, λίγο κίνηση τσιμπιές. Τη δόση χαράς μου την έχω πάρει. Με αυτό, με αυτές τις φιλοσοφίες, κλείνω το σημερινό βίντεο. Γεια σας παιδιά, θα τα πούμε στο επόμενο ψάρεμα.